Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Το Ναυάγιο». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, στο επίκεντρο θα βρεθούν ο Βλάσης, η Μαρία και το παρελθόν της με τον Δημήτρη. Η γυναίκα όλη της τη ζωή προσπαθεί να κρατήσει το μυστικό ότι η Θοδώρα είναι η κόρη του Δημήτρη και όχι του συζύγου της. Ωστόσο, αυτή η αλήθεια βγαίνει στο φως και φέρνει ολέθριες συνέπειες. Όλα αρχίζουν όταν η Μαρία με τον Βλάση προσπαθούν να πείσουν τη Θοδώρα να παραιτηθεί από τη δούλεψη του Γιαννακάκη. Η κοπέλα, μην αντέχοντας άλλο την πίεση, τα λέει όλα στο Μάκη και του ζητάει να κατέβει στην Κρήτη για να τη βοηθήσει. Λίγο μετά όμως αποφασίζει να ακολουθήσει την προτροπή των γονιών της και δηλώνει παραίτηση. Μια κίνηση που εξοργίζει τον τοκογλύφο. Ο Δημήτρης πηγαίνει να συναντήσει τον Βλάση και ξεσπάει εναντίον του. Η ώρα της αλήθειας έχει φτάσει. Ο Δημήτρης, προκειμένου να μην χάσει τη Θοδώρα από τη ζωή του, αποκαλύπτει πως είναι δική του κόρη και ο Βλάσης χάνει τη γη κατά τα πόδια του. Ο κόσμος του γκρεμίζεται και δεν μπορεί να πιστέψει πως η Μαρία τον κοροϊδεύει τόσα χρόνια. Σε άσχημη κατάσταση πηγαίνει να αναμετρηθεί μαζί της, αλλά όσα θα ακούσει δεν θα τα αντέξει. Τότε μαθαίνει από την ίδια όλη τη συγκλονιστική αλήθεια. Την ίδια στιγμή, ο Μάκης προσπαθεί να ξεχάσει τη Λίνα και να χωρεί για την Κρήτη, χωρίς να ξέρει το τραγικό παιχνίδι που του επιφυλάσσει η μοίρα εκεί. Η Μαρία προσπαθεί να παρηγορήσει τον Βλάση, ο οποίος μετά τις απανωτές αλήθειες που βγαίνουν στο φως, καταραίει. Η καρδιά του δεν αντέχει και σβήνει στο πλάι της. Εκείνη συγκλονισμένη από το χαμό του, νιώθει τύψεις, ενοχές, αλλά και απαράμιλο μίσος για τον Δημήτρη, τον οποίο και θεωρεί υπαίτιο για ό,τι έγινε. Πιστεύει πως εκείνος φταίει που η ζωή της καταστράφηκε και ο Βλάσης βρήκε τραγικό τέλος και έτσι αποφασίζει να εκδικηθεί, τυφλωμένη από το πένθος και τη θλίψη. Παίρνει λοιπόν ένα όπλο και χωρίς δεύτερη σκέψη πηγαίνει να τον βρει. Όταν τον αντικρίζει, δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά και το σημαδεύει. Όσο και να την παρακαλά εκείνος να κατεβάσει το όπλο, η Μαρία θέλει να τον τιμωρήσει και τον πυροβολεί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο Δημήτρης κοίταται στο έδαφος, μέσα σε μια λίμνη αίματος και εκείνη σαστισμένη στέκεται από πάνω του. Ξέρει πως από εδώ και στο εξής, είτε ζήσει εκείνος, είτε όχι, η ζωή της έχει τελειώσει.